Σοκ προκαλεί βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στην παλιά Εθνική Όδο Ηρακλείου Λασιθίου στη θέση Τάρμαρος πριν τη διασταύρωση προς Σύση. Πολίτης αποτύπωσε με το κινητό του τηλέφωνο τα εφιαλτικά αυτά δευτερόλεπτα με ένα 55χρονο δικυκλιστή να βρίσκεται νεκρός στη μέση του οδοστρώματος. Ό,τι και να είναι απώλεια. Είναι πολύ κρίμα. Το ακούσατε εδώ πέρα στο χωριό, Τώρα το πρωί, ναι, αλλά δεν ξέραμε τίποτα άλλο. Θα πρέπει να προσέχουμε απλά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας που κατάγεται από τη Σιτία είχε σχολάσει από ξενοδοχείο και επέστρεφε στο σπίτι του. Λυπηρό είναι, δεν ξέρουμε όμως υπό ποιες συνθήκες χάθηκε. Αν δείτε το οδόστρωμα και χάμω είναι χάλια. Είτε μηχανή είναι είτε αμάξι, άμα θα φρενάρει λογικό είναι ότι δεν το σταματάει τίποτα. Είναι παμπάλαιο το οδόστρωμα. Είναι κρίμα για όλους. Όπως διαπιστώθηκε από την αστυνομία, στο θανατηφόρο τροχαίο λίγα μέτρα από τη διασταύρωση στο Σύση, εμπλέκεται ένας 52χρονος επαγγελματίας οδηγός υπάλληλος εταιρείας, ο οποίος βρέθηκε στο σημείο και συνελήφθη. Επικίνδυνο είναι. Αν δεν μένει απάνω κατεβαίνει, άλλος δεν έχουν οπτικό ορατότητα. Όπως και ο κόμμας να μπει στον εθνικό τρόπο, πάτε σε Ηράκλειο από εδώ, είναι σκοτόστρες εγώ για μένα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Είναι και κάποιοι απρόσεκτοι βέβαια, αλλά εντάξει, τι μπορούμε να του κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να παλέψει το δρόμο τη στιγμή που έρχεται το άλλο και πας εσύ. Είναι μεθυσμένος, είναι στενοχωρημένος, είναι πολλά πράγματα. Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε το βαρύ όχημα και την αυτοψία της αστυνομίας στο επίμαχο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επαγγελματίας οδηγός φέρεται να παραδέχτηκε την εμπλοκή του στο θανατηφόρο τροχαίο, ενώ ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ενημέρωσε το ΕΚΑΒ. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, η Κρήτη θρυνεί 46 νεκρούς στην άσφαλτο, ενώ σε λιγότερο από μια εβδομάδα σημειώθηκαν 3 θανατηφόρα τροχαία στο δικό δίκτυο της Κρήτης. Γενικά στην Κρήτη είναι λίγο επιθετική, θα τη χαρακτήριζα η οδήγηση γενικά, όμως δεν είναι μόνο η οδήγηση. Δεν υπάρχει οδηγική παιδεία, οι δρόμοι είναι σε αθλία κατάσταση. Συγκεκριμένα την τελευταία του πνοή άφησε ο ένας εκ των 3 τραυματιών στο τροχαίο που σημειώθηκε στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, ενώ χθες ανασύρθηκε νεκρός από κρεμό περίπου 70 μέτρων ένας ηλικιωμένος κάτοικος του χωριού Ορεινό Ιεράπετρας, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αγροτικού αυτοκινήτου του και τραυματίστηκε θανάσιμα.